Το μεγάλο ντέρμπι της Α κατηγορίας είναι μια προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Δημητρή Καρολή, 69 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοπιστία, σεβασμός, ενταφή σε όλη την Ελλάδα. 2310 761 095 και 6932 441 446. Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Ο Χίντας θέλει να διορθώσει. Η μπάλα περνάει στον άξονα, τη βγάζει ο Κόφτης Αχαλόγλου σημείο. Θα την γυρίσει πιο πίσω ο Καναδρέας, ελέγχει. Χαμηλά στον άξονα ο Κόφτης, του δίνει πλάτες, θα την γυρίσει απέναντι στην κάτω πλευρά για τον πλάγιο χαφ. Σκαφτεί παλιά στην πλάτη της άμυνας, τρέχει να την προλάβει ο πλάγιος χαφ. Ο Τζέλας, το γέμνο στον άξονα, η μπάλα περνάει στα χέρια του κήπερ. Στο παιχνίδι βέβαια να δείξει το καλό της εαυτό, να κυνηγήσει έναν σίγουρο ρυθμό, μια σωστή ανάπτυξη όπως εδώ η παλιά στην πλάτη της άμυνας, η ευκαιρία να γυρίσει το κορμί του, να την πλασάρει, 1-0. Στο παιχνίδι βέβαια να δείξει το καλό της εαυτό, να κυνηγήσει έναν σίγουρο ρυθμό, μια σωστή ανάπτυξη όπως εδώ η παλιά στην πλάτη της άμυνας, η ευκαιρία να γυρίσει το κορμί του, να την πλασάρει, 1-0. Θα γυρίσει, θα κάνει παιχνίδι από τον άξονα, θα πάρει το σούτ χαμηλά, η μπάλα στα χέρια του κήπερ. Η επαναφορά, η κεφαλιά πάσα, θα τη βγάλει έξω, ένα δυνατό σούτ, την μπάλα περνάει σε out. Χαμηλά στον άξονα το λάθος, το κοντρόλ από το Χατζιαγοράκι, οι κόντρες, το γέννητο του Δευρετζή στην πλάτη της άμυνας, η ευκαιρία, η μπάλα μόλις out. Ο Μακρόπουλος, η μπάλα παίρνει ύψος και η μπάλα σκάει στο τερέν και είναι επικίνδυνο αυτό που πάει να κάνει ο πλάγιος Χαβ, να ευνηδιάσει ουσιαστικά τον Αργυρόπουλο. Ακολουθούσε συμπαίχτης από τον άξονα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να τον δει στην κίνηση που είχε, γιατί είχε τον αντίπαλο στο αριστερό του χέρι για τον Βρεσάρι. Θα τη στρώσει, θα γεμίσει, η μπάλα περνάει, το γέμισμα, η κεφαλιά και θα τη διώξει ο πλάγιος μπακ. Και πάλι με το κεφάλι πρώτο στον Ιαννίας, θα τη γεμίσει στην πλάτη της άμυνας, η ευκαιρία, η κεφαλιά πάσα, το κοντρόλ και ένα ανάποδο ψαλίδι απευθείας σε out. Αν υπάρχει κενό στο μεσοδιάστημα, σίγουρα η Ένωση θέλει τον παίχτη κλειδί για να ανοίξει το παιχνίδι. Θα τη γυρίσει έξω, το κοντρόλ από τον πλάγιο χαφ στη μεγάλη παλιά στον άξονα, τη βγάζει ο προθυμένος πίσω στον... Μικρή διακοπή για να δροστούν λίγο οι παίκτες. Δείχνει μία κάρτα ο Τζίκας στον πάγκο των γηπεδούχων. Γυρίσει στο κεφάλι του Χατζεντονίου από εκεί στον άξονα να κάνει παιχνίδι. Ανενόχλητος ο Χάφας. Θα τη γυρίσει προς τα μέσα, το κοντρόλ, η συνεργασία των δύο και η επιτυχία. Είναι ποιο, είναι το φάουλ προφανώς, όχι, παίζεται λέει ο ρεφερί. Θα τη γυρίσει αριστερά στον πλάγιο χαφ, τον Τζέλα που κάνει παιχνίδι. Ανεβάζει στροφές στο παιχνίδι της Ένωσης, μια καύτη παλιά στον χώρο. Μεγάλη στιγμή που χάνεται με offside. Ανεβάζει στροφές πρώτος ο Χάφας. Ο Χατζιαντονίου στο σημείο του δώσει πλάτες, θα γυρίσει δεξιά το κοντρόλ, η ευκαιρία της, του κεραυνού με φάουλ. Είναι στη διαγώνιο, είναι μακριά από την εστία. Αν το πάει απευθείας, θέλει καλοζυγισμένο σουτ. Για να δούμε. Θα εκτελέσει, η μπάλα περνάει καλοζυγισμένα και μόλις out. Θα καταλήξει έξω. Τσεβρετζής θα τη σκάψει, η μπάλα περνάει με γροθιές. Ο Αργυρόπουλος και επιθετικό φάουλ. Θα παίξει κατοχή, θα τη σκάψει. Το κοντρόλ, το σουτ στην κίνηση. Η εκτέλεση με το αριστερό, η μπάλα περνάει, ήθελε να πάρει την κεφαλιά ο προθυμένος. Ένα φοβερό σουτ, οι κόντρες. Πάρω λίγο να βγει σε κόρνερ η μπάλα, τη βγάζει από την άμυνα, σωστό τοποθετημένο στο στόπερ. Και κάπου εδώ βέβαια και ο Τζίκα στέλνει τις ομάδες στα αγωνιστικά. Και φυσικά στο σημείο αυτό εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος με τις δύο ομάδες ουσιαστικά να έχουν βγάλει τα χρήσιμα συμπεράσματα του πρώτου μέρους. Η Ένωση Ευόσμου μέχρι στιγμής χαμογελάει περισσότερο με τον γκολ του Τζέλα από το 7ο λεπτό. Το μεγάλο ντέρμπι της Α κατηγορίας είναι μια προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Δημητρή Καρολή, 69 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοπιστία, σεβασμός, ενταφή σε όλη την Ελλάδα. 2310 761 095 και 6932 441 446. Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Και το γέμισμα στην πλάτη της άμυνας, στην καρδιά της μικρής περιοχής, απευθείας στα χέρια του Αργυρόπουλου. Ο οποίος θα τρέξει την Ένωση μπροστά, αριστερά με τον Καρατζάγλου. Σκαφτεί παλιά στην πλάτη της άμυνας, τρέχει την προλάβει ο πλάγιος σκάφο, ο
Τζέλα, μαζί με τον Καλανδρία. Χαμηλά η σέντρα και την μπάλα περνάει και φαλιά σε κόρνερ. Και ο Τάγκο ελέγχει πίσω η παλιά στον Κυριακίδη. Οι κόντρες, η παλιά σπάει στην άμυνα απευθείας στα πόδια του Αργυρόπουλου. Στην χαμηλή παλιά στον άξονα θα δώσει αντίκτυπο πρώτος στο παιχνίδι ο Τζέλα. Θα τη γυρίσει αριστερά στον Καλανδρέα. Πάντα Καλανδρέας από το σημείο θα γυρίσει το κορμί του, θα τη στρώσει τη διαγώνιο. Συνεργασία που θέλει σε ένα γέμισμα, η μπάλα περνάει απευθείας. Τι έχουμε εδώ, διαμαρτυρίες για χέρι, η μπάλα σε κόρνερ βέβαια. Αποχωρεί ο Ζιγκόλης στη θέση του Παπαϊωάννου. Το γέμισμα για παραφορά και η ευκαιρία σε out από τον Καλανδρέα. Πρώτο ομίλου της Α1 είναι, έχει 33 βαθμούς όπως ανέφερα και στο πρώτο μέρος. Στο συν 1 από Ιωνικό και Δόξα Ασύρου, στο συν 2 από Ηρακλία Αμπελοκήπων και το παιχνίδι βασικά θα φαντάζει ως ντέρμπι στις προσδοκίες των Εβοσμητών. Σκαφτή παλιά στο πρόσωπο της άμυνας, το κοντρόλ, η ευκαιρία που χάνεται. Η μπάλα περνάει στο πρόσωπο της άμυνας, το κοντρόλ από τον πλάγιο, μπακ, το γέμισμα, η μπάλα περνάει σε πλάγιο. Η επαναφορά με τη μία, το κοντρόλ από τον Τόχου, θα τη γυρίσει έξω. Η συνεργασία των δύο επιτυχάνεται και τον Τόχου στην κόντρα με μια προθυμένη παλιά στον κενό χώρο. Η μπάλα περνάει σε κόρνερ. Το κοντρόλ πίσω η παλιά στην άμυνα, ο Κόφτης ελέγχει. Θα τη γυρίσει, θα την περάσει στα πόδια του Τζέλα. Η συνεργασία που θέλει με την προθυμένη γραμμή, το κοντρόλ, η μπάλα σπάει πιο πίσω. Τη βγάζει ο στόπερ σε ένα δυνατό σουτ που ήθελε ο προθυμένος ο Ματζίνης. Η μπάλα κατέληξε out. Θα τη βγάλει στη συμπαίχτη, θα ανεβάζει στροφές από το σημείο. Δεξιά τώρα για τον Τσεβρετζή. Θα γεμίσει τον άξονα, η μπάλα περνάει σε out. Σκαφτή παλιά στον άξονα, η μπάλα περνάει, περνάει, περνάει και η ευκαιρία της ένωσης, να τη γυρίσει στην εστία. Η μπάλα περνάει αυτή τη φορά από το στόπερ σε πλάγιο. Πλην τα πριν τα play-off και play-out. Ανέστη! Εξή πόδι, προσέξτε! Η σέντρα από τον Ζεβρετζή, κεφαλιά πάσα τον Κοντρό. Στην κίνηση τι έχουμε εδώ. Είναι σέντρα. Είναι σέντρα, τι έχει δείξει ο ρεφερί. Είναι σέντρα βέβαια. 1-1 το σκορ. Πλην τα πριν τα play-off και play-out. Ανέστη! Η σέντρα από τον Ζεβρετζή, κεφαλιά πάσα τον Κοντρό. Στην κίνηση τι έχουμε εδώ. Είναι σέντρα. Είναι σέντρα, τι έχει δείξει ο ρεφερί. Είναι σέντρα βέβαια. 1-1 το σκορ. Το γέμισμα δεξιά, το κοντρόλ από τον Παϊωάννου. Οι κόντρες στην κόντρα αυτή τη φορά, η ομάδα του της Ένωσης. Σφύριγμα του ρεφερί για φάουλ. Και η κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο. Σκαφτή παλιά από τον Μακρόπουλο μπροστά στην περιοχή. Το κοντρόλ από τον προθυμένο θα την παίξει στον άξονα. Θα γεμίσει, μπάλα περνάει. Ο στόπερο το κεφάλι απομακρύνει ο Καρατζάογλου. Και παλιά πάσα στο σημείο, θα τη γυρίσει έξω. Τρέχει να την προλάβει ο πλάγιο Σκάφη στην εργασία που θέλει. Στο σημείο με τον προθυμένο υπάρχει σφύριγμα του ρεφέρι για φάουλ. Σκαφτή παλιά στον άξονα, η μπάλα περνάει, περνάει στα χέρια του κίπερ. Αφήνει ο Λάμι τελικά. Καρατζάγλου επάνω στην μπάλα με τον Χαλινόπουλο να αφήνει και αυτό στη θέση του. Και φύγαμε, η εκτέλεση, η μπάλα περνάει, κεφαλιά πάσα στην άμυνα, βγάζει από την άμυνα ο στόπερ. Θα γεμίσει ο Διαμαντίβης. Κεφαλιά πάσα στο σημείο, το κοντρό δεξιά, θα γεμίσει χαμηλά στον άξονα, η μπάλα περνάει στα χέρια του κίπερ. Μπορεί να είχε το πάθος, τη δυναμική, το στένος, τη δύναμη για την νίκη. Δεν είχε την τύχη με το μέρος της Ένωσης Εβόσμου. Έχασε τον Αργυρόπουλο στην κανονική διάρκεια τον βασικό γκολκίπερ. Είχε όμως τον Βλάχο, τον δεύτερο γκολκίπερ της ομάδας, ο οποίος επάξια στάθηκε στο ρόλο του. Το όνομά σου. Σπύρος Βλάχος. Σπύρος. Σπύρο, συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Η Ένωση, όσο δεν τα κατάφερε και παρέμεινε στην ισοπαλία.
Πες μας δύο λόγια από το πώς είδες τον αγωνιστικό χώρο εσύ το παιχνίδι, σε πρώτο ρυθμό, και σε δεύτερο, από το πώς αισθάνεσαι για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι. Αυτό που θέλω να πω για αρχή είναι ότι η ΑΕΒΟΣ μου έχει τηρήσει πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Δηλαδή είμαι και εγώ και είναι ένα ακόμα παιδί 18 χρονών, ο Δημήτρης ο Χριστούδης, ο οποίος είναι εξίσου καλός, αυτό να το τονίσω. Ωραία. Από το παιχνίδι είμαστε, από το αποτέλεσμα είμαστε απογοητευμένοι προφανώς, γιατί ο μοναδικός στόχος της ομάδας είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική και κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε. Μας αφήνει μια πικρία. Προφανώς η ομάδα είναι πάνω από ντεμπούτα, είναι πάνω από συμμετοχές και αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς θα οδηγήσουμε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα, αγωνιστικά θεωρώ ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Είχαμε τις φάσεις. Όσο έπαιξα, δεν απειλήθηκα ιδιαίτερα, δεν ένιωσε ιδιαίτερη απειλή. Το γκολ το δεχτήκαμε από μια αδράνεια, από μια στημένη φάση η οποία προήλθε. Από εκεί πέρα πρέπει να συνεχίσουμε. Έρχονται τα play-off ανόδου, στα οποία η ομάδα πρέπει να βγει. Καθώς το καλύτερο σε αυτό, τον καλύτερο εαυτόν, να βγει στις πρώτες δύο ομάδες. Και από εκεί πέρα, στα μπάρας ανόδου, στη ΓΑΜΑ Εθνική, να είμαστε αυτοί που πρέπει και να βγούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όλα αυτά στο περιθώριο, υπάρχει μια αγωνιστική ακόμα, μια δύσκολη αγωνιστική στην Πεντάλοφ με τη Δόξα. Τι πιστεύεις για το παιχνίδι? Μόνο νίκη. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε συγκεντρωμένα. Και είτε αυτό, μόνο αυτό, πρέπει να είμαστε στα play-off ανώδου με όσους πιο πολλούς βαθμούς γίνονται. Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω τι πιστεύεις θα κάνετε στα play-off με εισάξιους αντιπάλους Ιωνικός, Ηρακλής Αμπελοκήπων. Είναι ομάδες οι οποίες είναι παραδοσιακές δυνάμεις στον χώρο. Πες μας δύο λόγια για την πορεία της Ένωσης, από το πώς βλέπεις εσύ την προσπάθειά σας βασικά στα play-off. Θα παίξουμε εισάξεις ομάδες. Από εκεί και πέρα το ρόστερ της ομάδας της δικιάς μας είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Έχουμε δουλέψει από την αρχή της χρονιάς πάρα πολύ με τους προπονητές μας. Και θεωρώ ότι εφόσον είμαστε αυτοί που πρέπει, όλοι οι παίχτες, θα βγούμε στα μπαράζ ανόδου. Σε ευχαριστούμε, Βλάχο. Είστε καλά. Κοντά μας βέβαια και ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, η άποψη του ομάδος του κεραυνού Ρεοκάστρου. Κωνσταντίνε, όσα δεν τα φέρνει η ώρα, τα φέρνει ο χρόνος βασικά. Όσα δεν τα φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η ώρα με ένα δυναμικό παιχνίδι. Εσύ το βάλες τον κολομίζο, να θυμάμαι καλά. Η εκτέλεση κόρνερ έγινε από μένα. Πες μας δύο λόγια για αυτό το μεγάλο παιχνίδι από το οποίο μοιραστήκατε βαθμούς και εντυπώσεις με την Ένωση Ευόσμου. Λοιπόν, ήταν ένα δύσκολος αγώνας. Προερχόμασταν από ένα σερί τριών νικών. Είχαμε βρει τα πάνω μας. Είχαμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση για τα play-outs. Παίξαμε πιο ελεύθερα. Αυτό βέβαια μας βγήκε λίγο σε κακό στην αρχή. Δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ από μια αδράνεια εκεί της άμυνάς μας και του τερματοφύλακα. Βέβαια μετά πιέσαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Υπήρχαν πολλές μάχες. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι δίκαιο, γιατί στο τέλος κάναμε και εμείς τις φάσεις, ανεβήκαμε, πιέσαμε. Αυτά έχω να πω για το παιχνίδι. Και φυσικά για την επόμενη αγωνιστική κόντρα στη Δόξα Ασύρου, σε ένα δυναμικό παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί. Δεν θα κρυθούν και πολλά βασικά, γιατί η ομάδα είναι στην πρώτη θέση των play-out. Πιστεύεις ότι θα έχει μια εύκολη παραμονή, θα δώσει τον καλύτερο του σε αυτό για να παραμείνει στην κατηγορία? Πάντα θα δώσει τον καλό του σε αυτό. Εμείς θα πάμε να παίξουμε ένα ακόμη derby για μας, ένα δύσκολο παιχνίδι με την Άσυρο. Θα προσπαθήσουμε και από εκεί να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε, να πάμε ακόμη πιο ψηλά, να είμαστε πιο άνετοι για τα play-outs. Και από εκεί και πέρα, ό,τι φέρει το παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλό βράδυ. Το μεγάλο ντέρμπι της Α κατηγορίας είναι μια προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Δημητρή Καρολή, 69 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοπιστία, σεβασμός, ενταφή σε όλη την Ελλάδα. 2310 761 095 και 6932 441 446. Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος.